γνώσματα στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει «Το γεροντικόν του Σινά», εκδόσεις Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του όρου Σινά. Γεώργιος Δραάμ. Κάποιος που ονομαζόταν Γεώργιος Δραάμ, καλός χριστιανός και δούλος ενός Σαρακινού, μας διηγήθηκε λοιπόν τα εξής. Κάποτε που έβοσκα καμήλες στην έρημο του Βιλίμ, συνάντησα έναν πολύ μεγάλης ηλικίας γέροντα να κάθεται και να κρατά ένα μικρό καλάθι. Όταν του είπα «Πάτερ, ευλόγησέ με», ενώ δεν μίλησε καθόλου, με το δεξί του χέρι με σταύρωσε πολλές φορές. Καθώς περπάτησα 5-6 βήματα, είπα στον εαυτό μου, «Πίστεψέ με, δεν θα φύγω αν προηγουμένως δεν αγγίξω τα πόδια του γέροντα για να ευχηθεί για μένα, ώστε ο Θεός να με ελευθερώσει από την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι». Αφού επέστρεψα και έψαξα παντού και τον αναζήτησα, δεν τον ξαναείδα, παρόλο που ο τόπος ήταν ανοιχτός και χωρίς δέντρα. Γεώργιος Ηγούμενος Σινά, Α. Το περιστατικό μας το διηγήθηκε η γερόντισσα Δαμιανή, η Σιχάστρια, μητέρα του Αβά Αθηνογέννη, επισκόπου Πετρών. Στο Άγιο Όρος Σινά έζησε ένας ηγούμενος, Γεώργιος το όνομά του, πολύ ξακουσμένος ασκητής. Αυτός, ο Αβάς Γεώργιος, ενώ καθόταν μέσα στο κελί του τη μέρα του Μεγάλου Σαββάτου, κυριεύτηκε από μια επιθυμία. «Λαχτάρισα», είπε, «να κάνω την Αγία Ανάσταση στην Αγία Πόλη και να κοινωνήσω από τα άχραντα μυστήρια στο ναό της Αναστάσεως του Κυρίου». Ολάκερη λοιπόν τη μέρα, ο γέροντας έμεινε να συλλογίζεται βαθιά ετούτα και προσεύχονταν. Όταν έφτασε το βράδυ, μπήκε μέσα ο μαθητής του και του είπε, «Με την άδεια σου, Πάτερ, ώρα για τον κανόνα». Και ο γέροντας του αποκρίθηκε, «Πήγαινε εσύ και την ώρα της θείας μεταλήψεως πες μου και έρχομαι κι εγώ». Έτσι έμεινε ο γέροντας στο κελί του. Σαν έφτασε όμως η ώρα της θείας κοινωνίας στο ναό της Αναστάσεως, βρέθηκε ο γέροντας κοντά στον επίσκοπο Πέτρο, τον Μακάριο, και εκείνος τον κοινώνησε μαζί με τους πρεσβυτέρους. Αλλά καθώς τον είδε ο Πατριάρχης, ρώτησε τον πρωτοσύγγελό του, τον Μινά, «Πότε έφτασε εδώ ο ηγούμενος του Σινά?» Του απάντησε ο πρωτοσύγγελος, «Με την ευχή σου, δέσποτα, δεν τον είδα παρά μονάχα ετούτη τη στιγμή». Τότε ο Πατριάρχης παράγγειλε στον πρωτοσύγγελο, «Πες του μη φύγει, γιατί θέλω να συμφάγουμε». Ο πρωτοσύγγελος μετέφερε την παραγγελία στο γέροντα και εκείνος απάντησε, «Ας γίνει το θέλημα του Θεού». Όταν ο Πατριάρχης έκαμε απόλυση στην εκκλησία, ο ηγούμενος προσκύνησε τον Άγιο Τάφο και βρέθηκε πάλι στο κελί του. Και να που ο μαθητής του χτύπησε την πόρτα και του λέγει, «Πάτερ, με την ευχή σου, ώρα να μεταλάβεις». Τότε ο γέροντας πήγε με το μαθητή του στην εκκλησία και μετέλαβε από τα άχραντα μυστήρια. Ο αρχιεπίσκοπος Πέτρος όμως πικράθηκε που ο ηγούμενος δεν έκαμε υπακοή και μετά την εορτή του στέλνει μιαν επιστολή, καθώς επίσης και στον επίσκοπο της Φαράν, τον Αβά Φώτιο, και προς τους πατέρες του Σινά,
και παραγγέλει να φέρουν ενώπιον του τον ηγούμενο. Όταν έφυγε ο κομιστής των επιστολών και παρέδωσε τα γράμματα, ο ηγούμενος έστειλε στον Πατριάρχη τρεις πρεσβυτέρους, τον Αβά Στέφανο τον Καπαδόκη τον Μέγα, τον Αβά Ζώσιμο που τον έχουμε μνημονεύσει αλλού και τον Αβά Δουλκίτιο τον Ρωμαίο. Απολογήθηκε λοιπόν γραπτός ο γέροντας και είπε: «Ποτέ να μη φτάσω, αγιότατε δέσποτα, να περιφρονήσω τον Άγιο απεσταλμένο σου». Επιπλέον έγραψε και το εξής: «Ας το ξέρει η μακαριότητά σου ότι ύστερα από 6 μήνες πρόκειται από κοινού να συναντήσουμε τον Κύριό μας, τον Χριστό και Θεό μας. Εκεί θα προσκυνήσουμε μαζί». Έτσι αναχώρησαν από τη μονή τους οι πρεσβύτεροι και παρέδωσαν τη γραπτή απολογία στον Πατριάρχη. Συγχρόνως τόνιζαν ότι ο γέροντας έχει να πάει στην Παλαιστίνη πολλά χρόνια, και επιπλέον έδειχναν το γράμμα του επισκόπου της Φαράν που βεβαίωσε ότι ο γέροντας έχει κάπου 70 χρόνια να βγει από το όρο Σινά. Αλλά και ο Άγιος και Πράος Πέτρος επικαλούνταν ως μάρτυρες τους επισκόπους και τους κληρικούς που παραβρέθηκαν εκεί και ισχυρίζονταν ότι «εμείς τον είδαμε το γέροντα και όλοι μας του δώσαμε το Άγιο Φιλί της Αγάπης». Ωστόσο, ύστερα από 6 μήνες, τόσο ο γέροντας όσο και ο Πατριάρχης αναπαύτηκαν σύμφωνα με την προφητεία του ηγουμένου. Γεώργιος ηγούμενος Σινά Β. Όταν ο νέος μας Μωυσής, ο οσιότατος ηγούμενος Ιωάννης, έμελε να πορευθεί προς τον Κύριο, του συμπαραστεκόταν κλαίγοντας ο Αβάς Γεώργιος, ο κατασάρκα αδερφός του, και έλεγε: «Να, τώρα με αφήνεις και φεύγεις? Εγώ ευχόμουν εσύ να με ξεπροβοδήσεις, γιατί Κύριέ μου, δεν είμαι ικανός χωρίς εσένα να ποιμάνω τη συνοδεία, και εγώ τώρα σε ξεπροβοδώ από αυτή τη ζωή». Του λέγει ο Αβάς Ιωάννης: «Μη στεναχωριέσαι και αγωνιάς, γιατί αν βρω χάρη από τον Θεό, δεν θα σε αφήσω να μείνεις πίσω μου στη ζωή ούτε ένα χρόνο». Έτσι και έγινε. Μέσα σε 10 μέρες έφυγε και αυτός προς τον Κύριο. Γρηγόριος Αρμένιος. Λίγα χρόνια πριν από τούτα εδώ, στην έρημο της περιοχής μας, αρρώστησε κάποιος από πνεύμα ακάθαρτο. Γρηγόριος το όνομά του. Αρμένιος στην καταγωγή. Η ενέργεια του δαίμονα ήταν τέτοια που τον ανάγκαζε συνεχώς να φωνάζει δυνατά, ώστε σχεδόν κανέναν να μην αφήνει να κοιμηθεί από αυτούς που έμεναν κοντά του. Μια μέρα λοιπόν, εγώ και μερικοί άλλοι πατέρες καθόμασταν στο πλάι του αρρώστου να του συμπαρασταθούμε.
Και ενώ εμείς ήμασταν στεναχωρημένοι και πολύ λυπημένοι με την αρρώστια του, άρχισε εκείνος να κραυγάζει και να λέγει στην αρμένικη γλώσσα: «Μην έρθεις εδώ, μην πλησιάσεις, με καίες, μην έρθεις, μην μ' αγγίζεις». Εμείς μείναμε να απορούμε και δεν ξέραμε για ποιο λόγο τα φώναζε αυτά ο δαίμονας. Και να που βλέπω το μαθητή μου τον Ιωάννη τώρα με τη χάρη του Χριστού είναι στη Λύτη, στη Διόσπολη, να έρχεται στο μέρος όπου ήμασταν συγκεντρωμένοι κατευθυνόμενος προς τον άρρωστο. Μόλις τον είδε εκείνος, άρχισε να κραυγάζει περισσότερο τα ίδια λόγια και να τραντάζεται και να προσπαθεί να φύγει τροχάδιν σαν να καιγόταν από φωτιά. Τότε κοίταξα και είδα ότι ο μαθητής μου φορούσε στο λαιμό του τον μικρό ασημένιο σταυρό μου. Μέσα σε αυτόν είχα κλείσει ένα πολύτιμο, τέλειο, γνήσιο κομμάτι από το άγιο και ζωοποιό ξύλο του σταυρού. Όλοι οι παρόντες τότε καταλάβαμε ότι εξαιτίας του το ακάθαρτο πνεύμα έτρεμε και ταραζόταν και κράβγαζε. «Μην έρθεις εδώ, μην με κάψεις». Πήραμε λοιπόν τον ίδιο πολύτιμο σταυρό και ύστερα από πολλή προσπάθεια, από χτυπήματα και αφού δέσαμε τον άρρωστο, μπορέσαμε να τον κρεμάσουμε στο λαιμό του. Από την ώρα εκείνη ένιωσε πολύ άνεση και ανακούφιση. Ακριβώς τότε ελευθερώθηκε εντελώς από την αρρώστια του και απέκτησε με τη χάρη του Χριστού την υγεία του. Αυτά για την πνευματική ωφέλεια των πολλών. Αν είναι ψέματα όσα γράφω, είναι παρόν εκείνος που λέγει: «Ο Κύριος θα τους καταστρέψει όλους όσοι λένε ψέματα». Αν όμως είναι αληθινά και αξιόπιστα, όπως και είναι βέβαια αληθινά, σας θερμό παρακαλώ να τα δεχτείτε με πίστη. Γρηγόριος Σιναίτης. Και αυτός του δίνει τα μοναχικά ενδύματα. Έμεινε λοιπόν λίγο καιρό κοντά του και αφού μαθήτευσε καλά στην πνευματική ζωή, όπως εκείνος ο Θεόπτης Μωυσής, ανεβαίνει και τούτο στο όρο Σινά. Κουρεύει τα μαλλιά από το κεφάλι του και μαζί με το κόψιμο των τριχών κόβει συγχρόνως και αποθέτει και τις αρχικές επιθυμίες και θελήματα. Έτσι γενναία βαδίζει και για τον αγώνα τον καλό. Λίγος χρόνος είχε στο μεταξύ περάσει, όμως όλοι είχαν σαστήσει με τη ζωή του την άειλη σχεδόν και ασώματη, νηστεία και αγρυπνία και έντονη άσκηση και ολονύχτια και ακατάπαυστη κάθε στιγμή ψαλμωδία και ακόμη οι κετήριες προσευχές στο Θεό και δεήσεις. Θα ρίσκε μέσα από το υλικό σώμα αντιπάλευε να υπερβεί την ύλη. Λίγο ακόμα κι όλοι τους εκεί θα πίστευαν ότι είναι άσαρκος κατά τρόπο θαυμαστό. Την υπακοή που είναι η ρίζα και η μητέρα των αρετών και την ταπείνωση που σε ανεβάζει ψηλά τις άσκησε σε τέτοιο βαθμό που δεν είναι εύκολο σε μένα να δώσω λεπτομερή περιγραφή. Θα κινδύνευα να θεωρηθώ από τους κάπως αμελείς ότι γράφω απίστευτα πράγματα από υπερβολικό ζήλο. Ωστόσο, δεν θα ανεχτώ να καλύψω με τη σιωπή μου τη φωνή της αλήθειας. Θα γράψω όσα με ακρίβεια άκουσα και έμαθα από τον πιο γνήσιο μαθητή του, που εκείνος τον αγαπούσε ξεχωριστά όσο γίνεται, από αυτόν που ακολούθησε πιστά τα χνάρια του και έφτασε να γίνει σαν ένα εκμαγείο των αρετών του, εννοώ φυσικά τον Άγιο Πατέρα τον Γεράσιμο. Περιέγραφε λοιπόν κατά λεπτός ο μακάριος αυτός άνθρωπος και διαβεβαίωνε. Το διακόνημα που του ανέθετε ο ηγούμενος το εκτελούσε εκείνος ακούραστα και με πολλή επιμέλεια, σαν να τον επόπτευε από ψηλά ο Θεός, και ταυτόχρονα ποτέ δεν παρέλειπε τον καθιερωμένο κανόνα των αδελφών. Μόλις έφτανε το δειλινό,
έκανε τη μετάνοιά του στον ηγούμενο και αφού έπαιρνε από αυτόν τη σχετική ευλογία, έμπαινε στο κελί του. Ασφάλιζε καλά την πόρτα και αποκλεισμένος εκεί ύψωνε τα χέρια του προς τον Θεό, αλλά πριν από αυτό αποσπούσε ολοσχερός το νου του από τα παρόντα, αγγίζοντας τον Θεό που σε εγγίζει. Τότε αρχινούσε τον κανόνα ψάλλοντας το Θεό και κατά τη διάρκεια ολόκληρης της νύχτας προσευχόταν μόλι του την καρδιά και γονιπετούσε, ώσπου να ολοκληρώσει με ακρίβεια τους ψαλμούς του Δαβίδ και να απολαύσει την εφρόσινη ειδονή που γεννιόταν από αυτού στην ψυχή. Ύστερα, όταν σήμαινε το τάλαντο, πρώτος αυτός βρισκόταν μπροστά στον πυλώνα της εκκλησίας, όρθιος, αποφασισμένος αυτό και προσεκτικός, γιατί όλα πάντοτε τα έκανε με πολύ ακρίβεια, δηλαδή δεν αποχωρούσε από το ναό πριν να συντελεστούν οι πρωινές δοξολογίες στον Θεό. Πρώτος από όλους έμπαινε στο ναό και τελευταίος έβγαινε. Η τροφή του ήταν ένα μικρό κομμάτι ψωμί και λίγο νερό, έτσι που να επιβιώνει μόνο με αυτά. Ήθελε με έναν τέτοιο λιτοδίαιτο τρόπο να διαλύσει πριν ακόμα πεθάνει το δεσμό της ψυχής με το σώμα. Το διακόνημά του στο μαγειρίο και στο αρτοποιείο για 3 χρόνια ή και περισσότερο, αφού πια είχε παραδώσει την υπηρεσία, πώς θα μπορούσε κανείς να το περιγράψει σωστά, καθώς και την υπερβολική ταπείνωση που έδειξε εκεί. Ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό του ότι υπηρετεί ανθρώπους και όχι ένα τάγμα αγγελικό. Τον τόπο της διακονίας τον θεωρούσε απλώς ως βήμα του Θεού και θυσιαστήριο. Ήταν ακόμα αφοσιωμένος στην απονομή της οφειλόμενης τιμής προς τον Θεόπτη εκείνον, το Μέγα Μωυσή, στον οποίο μίλησε ο Θεός ως πρόσωπο και όχι θαμπά και με ενηγματική μορφή. Δεν παρέλειπε να ανεβαίνει με τη θέλησή του σχεδόν κάθε φορά στη σεβαστή και αγία κορυφή του Σινά και με ειλικρινή αισθήματα να προσκυνά εκεί που είχαν τελεστεί τα μεγάλα, τα τεραστία σημασία θαυμαστά εκείνα γεγονότα. Ο Όσιος εκείνος άνδρας είχε επιδέξια χέρια και στην καλλιγραφία, αλλά και στην ανάγνωση ήταν ιδιαίτερα αφοσιωμένος. Νύχτα και μέρα, σαν μια εργατική μέλισσα, ξεφύλιζε ακούραστα τα άνθη της Αγίας Γραφής, εννοώ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, και τα αφομοίωνε στο νου του. Δεν ξέρω αν και κανένας άλλος έτσι τη μελέτησε λεπτομερώς. Πάντως εκεί από όλους υπερήχε στην πολυμάθεια και τους ξεπερνούσε. Έτσι είχαν τα πράγματα, αλλά ο πονηρός δεν μπορούσε να ηρεμήσει.
όπως από την αρχή είναι εχθρός και αντίμαχος του ανθρώπινου γένους, ρίχνει κρυφά μέσα στην ψυχή κάποιων μοναχών το πάθος του φθόνου, και όπως είναι καλλιεργητής ζυζανίων, σπέρνει ύπουλα μεταξύ τους μεγάλη σύγχυση και ταραχή. Μόλις λοιπόν κατάλαβε την ύπαρξη του φθόνου, εκείνος που ήταν μαθητής της πραότητος και της ειρήνης, φεύγει απαρατήρητος από τη μονή και παίρνει μαζί του τον αξιοσέβαστο εκείνον Γεράσιμο, που καταγόταν από το νησί του Ευρύπου και συγγένευε με εκείνον τον βασιλιά τον Φάντζο. Αυτός, ο Γεράσιμος, από καιρό είχε απαρνηθεί τα πάντα, την αυθονία του πλούτου και την έπαρση της δόξας, και σύμφωνα με τον Μέγα Απόστολο Παύλο, τα είχε θεωρήσει σαν σκουπίδια μπροστά σε όσα πρόκειται να αποκαλυφθούν στους δικαίους. Πήρε λοιπόν πάνω στους ώμους του το σταυρό και ήρθε και ο ίδιος στο όρο Σινά. Εκεί γνώρισε τον θείο Γρηγόριο, θαύμασε το μέγεθος της αρετής του και έγινε και αυτός ένας από τους μαθητές του. Έτσι, με τη συνδρομή και τη βοήθεια του Θεού, έφτασε σε ένα πολύ υψηλό βαθμό πράξεως και θεωρίας, με αποτέλεσμα να αποβεί ύστερα από τον Γρηγόριο παράδειγμα και πρότυπο όλων των αρετών στους άλλους. Δανιήλ. Ο Αββάς Δανιήλ ο Φαρανίτης μας διηγήθηκε ότι έλεγε ο πνευματικός μας πατέρας Αββάς Αρσένιος, υπήρχε ένας μοναχός στη Σκήτη που στην πρακτική άσκηση ήταν μέγας, στην πίστη όμως αφελής, και έπεφτε σε σφάλματα από απλοϊκότητα. Έλεγε λοιπόν, ο άρτος που κοινωνούμε δεν είναι πράγματι το σώμα του Χριστού παρά ένα υποκατάστατο. Το άκουσαν δύο γέροντες ότι έλεγε τούτα τα λόγια, και επειδή ήξεραν ότι στην ασκητική ζωή του ήταν πραγματικά μέγας, σκέφτηκαν ότι τα λέγει αυτά χωρίς κακία και με αφέλεια. Τον επισκέφτηκαν λοιπόν και του λένε, «Γέροντα, ακούσαμε για κάποιον λόγια απίστευτα, ότι δηλαδή ισχυρίζεται πως ο άρτος που κοινωνούμε δεν είναι πράγματι το σώμα του Χριστού, παρά είναι ένα υποκατάστατο». Τους απαντάει ο γέροντας, «Εγώ είμαι που τα λέω αυτά». Άρχισαν τότε να τον παρακαλούν λέγοντας, «Μην επιμένεις αυτή την άποψη, γέροντα, αλλά σε εκείνο που μας παρέδωσε η Καθολική Εκκλησία, γιατί η πίστη μας είναι ότι ο ίδιος ο άρτος είναι το σώμα του Χριστού και το ίδιο το ποτήριο είναι το αίμα του Χριστού, κυριολεκτικά και όχι μεταφορικά. Όπως κατά τη δημιουργία πήρε ο Θεός χώμα από τη γη και έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του, και κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι εικόνα του, αν και ακατανόητο, έτσι και ο άρτος που είπε ότι είναι σώμα μου, πιστεύουμε ακριβώς ότι κυριολεκτικά είναι το σώμα του Χριστού». Και ο γέροντας αποκρίθηκε, «Αν δεν πιστώ πάνω στα πράγματα, δεν το παραδέχομαι». Και εκείνοι του απάντησαν, «Ας παρακαλέσουμε τον Θεό την εβδομάδα ετούτη για αυτό το μυστήριο και πιστεύουμε ότι ο Θεός θα μας αποκαλύψει την αλήθεια». Ο γέροντας τότε δέχτηκε την πρόταση με χαρά και παρακαλούσε τον Θεό και έλεγε, «Κύριε, εσύ το ξέρεις ότι δεν απιστώ από κακία, αλλά για να μην πλανηθώ μέσα στην άγνοια, Κύριε Ιησού Χριστέ, αποκάλυψέ μου την αλήθεια». Παράλληλα οι γέροντες αποσύρθηκαν στα κελιά τους και παρακαλούσαν και αυτοί τον Θεό και έλεγαν, «Κύριε Ιησού Χριστέ, αποκάλυψε το μυστήριο αυτό στον γέροντα για να πιστέψει και να μην πάει χαμένος ο κόπος του». Και ο Θεός τους άκουσε. Όταν συμπληρώθηκε η εβδομάδα, πήγαν την Κυριακή στην εκκλησία και στάθηκαν στο ίδιο μέρος οι τρεις τους μόνοι σε ένα ακουμπιστήρι. Στη μέση βρισκόταν ο γέροντας,
Τότε άνοιξε ο Θεός τα μάτια τους, και όταν πάνω στην Αγία Τράπεζα τοποθετήθηκε ο Άρτος και στους τρεις, σε αυτούς μονάχα τους φάνηκε σαν ένα παιδί. Και μόλις ο ιερέας άπλωσε το χέρι του να τεμαχίσει τον Άρτο, ένας άγγελος Κυρίου κατέβηκε από τον ουρανό με ένα μαχαίρι και θυσίασε το παιδί, και το αίμα του το άδειασε μέσα στο ποτήριο. Και καθώς ο ιερέας τεμάχιζε τον Άρτο σε μικρά μέρη και ο άγγελος έκοβε μικρά τεμάχια από το παιδί, όταν πάλι προσήλθαν για να κοινωνήσουν από τα άχραντα μυστήρια στο γέροντα, σε αυτόν μονάχα προσφέρθηκε κρέας ματωμένο. Σαν το είδε εκείνος τρόμαξε και φώναξε δυνατά: «Πιστεύω, Κύριε, πιστεύω ότι ο Άρτος είναι το σώμα σου και το ποτήριο είναι το αίμα σου». Τότε αμέσως το κρέας που κρατούσε έγινε Άρτος σύμφωνα με το μυστήριο και μετέλαβε ευχαριστώντας τον Θεό. Του λένε τότε οι γέροντες: «Γνωρίζει ο Θεός την ανθρώπινη φύση ότι δεν αντέχει να φάει ομό κρέας. Γι' αυτό ακριβώς μετέβαλε το σώμα του σε Άρτο και το αίμα του σε Ίνο, για όσους με πίστη τα δέχονται». Και ευχαρίστησαν το Θεό για τον γέροντα που δεν επέτρεψε να πάνε χαμένοι οι κόποι του. Ύστερα οι τρεις τους με χαρά πήγανε στα κελιά τους.